40 χρόνια ανεπούλωτες πληγές, 40 χρόνια πικρές θύμησες, 40 πέτρινα χρόνια. Λες κι ήταν χθες που η Κύπρος έμελε προδομένη να σφαγιαστεί ανελέητα από τον Ατύλα. Πιστεύω είναι η πιο τραγική ημέρα την οποία έχω ζήσει στη ζωή μου. Χιλιάδων ανθρώπων τα σπίτια τους, οι περιουσίες τους, τα όνειρά τους είχα χαθεί μέσα σε μια μέρα. Τέτοια μέρα πριν από 40 χρόνια ο Ατύλας ολοκλήρωσε το δίδυμο έγκλημα κατά της Κύπρου. Η Κύπρος μοιράστηκε στα δύο και η Τουρκία κατάφερε να υλοποιήσει τα επεκτατικά της σχέδια στο νησί, καταλαμβάνοντας το 37% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων της Γενέβης και παραβιάζοντας κάθε κανόνα διεθνούς νομιμότητας, συμπεριλαμβανομένου του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, ο τουρκικός στρατός παραβίασε την εκεχηρία που είχε συμφωνηθεί και προχώρησε καταλαμβάνοντας το μεγαλύτερο μέρος της Μεσαωρίας, την Αμόχωστο, την Καρπασία και το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής της Μόρφου στα δυτικά. Μου έχει μείνει ανεξίτηλη στη μνήμη μου η μέρα που εγκαταλείπαμε την Αμόχωστο και έβλεπα τα σπίτια έρημα. Χαράματα της 14ης Αυγούστου 1974, τουρκικά αεροσκάφη βομβαρδίζουν διάφορα σημεία του νησιού. Το μεσημέρι της ίδιας μέρας, τουρκικά άρματα και ισχυρές δυνάμεις πεζικού αρχίζουν να κινούνται από τη Λευκοσία προς την Αμόχωστο στα ανατολικά και προς Λεύκα Λιμνίτη στα δυτικά. Μέσα σε μόλις δύο ημέρες, οι Τούρκοι κατέλαβαν τα 3/4 της επαρχίας της Αμοχώστου. Τελικά, ο τουρκικός στρατός βρέθηκε μέσα στην πόλη της Αμοχώστου και χωρίς να συναντήσει καμία αντίσταση την κατέλαβε. Η βασιλεύουσα λεηλατήθηκε και στη συνέχεια σφραγίστηκε. Ο χρόνος σταμάτησε εκεί. Η Αμόχωστος έσφιζε συνέχεια από ζωή. Ήταν η θάλασσα, ήταν οι εκδηλώσεις, η γιορτή του Πορτοκαλιού, ο κατακλυσμός. Νομίζω κάποιος άνθρωπος ο οποίος ζούσε στην Αμόχωστο ζούσε ευτυχισμένος, όσο φτωχός κι αν ήταν. Έχουμε ελπίδα, αν έχουμε πίστη στην επιστροφή, κάποια μέρα θα έχουμε επιστρέψει στην πόλη μας και θα την ξαναχτίσουμε, θα την κάνουμε τη βασιλεύουσα. Τη λένε νεκρή πόλη. Οι ψυχές όμως είναι εκεί. Οι ψυχές στο Βαρόσι, στην Μόρφου, στην Κερίνια καρτερούν να αποκτήσουν ξανά σάρκα και να αναπνεύσουν αέρα λευτεριάς.